Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα στο Χρήστο που μου στέλνει μήνυμα. 1η Μαρτίου, μου λέει Νίκο, ανακοινώνουν 1176 νέα κρούσματα σε 17.936 τεστ. Ποσοστό θετικότητας την 1η Μαρτίου 6,55%. 2 Μαρτίου ανακοινώνουν 2.353 νέα κρούσματα σε 61.256 τεστ. Ποσοστό θετικότητας 3,84%. Κάτι δεν πάει καλά, η ιδέα μου είναι, λέει ο Χρήστος. Χρήστο, συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται τα κρούσματα να είναι ο ίδιος καθημερινά για να μπορούμε να συγκρίνουμε και να βγάλουμε συμπεράσματα. Και πρέπει επίσης να συμφωνήσουν οι επιστήμονες πόσα τεστ χρειάζονται καθημερινά για να έχουμε την πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει. Και βέβαια, το ποσοστό θετικότητας είναι ένας καλός τρόπος, ένας αντικειμενικός τρόπος για να καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε, πιο αντικειμενικός από τον αριθμό κρουσμάτων, ο οποίος παραλλάσσει και ανάλογα με τον αριθμό των τεστ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον εκδότη του Ποντικιού και πολιτικό αναλυτή, πολιτικό σχολιαστή και του Αντένα και του Real FM, τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Χρήστος έβαλε ένα θέμα τώρα, πραγματικά. Είναι σοβαρό θέμα. Είναι σοβαρό θέμα. Ναι, ναι, ναι. Διότι και σου... η πρότασή σου να έχεις ένα μεγάλο αριθμό αλλά σταθερό. Ακριβώς. Τεστ από, προφανώς από διάφορους χώρους αντιπροσωπευτικά, είναι το πιο ίσως καλό δείγμα για να δεις αν έχεις αύξηση, πόσο κλπ. Γιατί όταν έχεις μια μέρα κάνεις 30.000, μετά κάνεις 16, μετά κάνεις 32 και 42 και 48, δεν μπορεί να βγάλεις άκρη. Έτσι τουλάχιστον δείχνει η παρατήρηση του αγαπητού ακροατή. Ναι, ναι, είναι σωστή η παρατήρηση. Πολύ και... ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Μα και αυτό που είπες, Νίκο, και να το ξαναπείς, γιατί είναι πράγματι, δεν το έχω ξανακούσει, είναι χρήσιμο να βρουν εκείνο τον αριθμό των τεστ που να είναι και αντιπροσωπικός, που να δίνει την εικόνα. Να δείχνει. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Γιατί ας πούμε ακούει ο κόσμος 1170 κρούσματα, σου λέει δεν πάμε και τόσο άσχημα. Ναι, αλλά έχουν γίνει λίγα τεστ, 17.900. Και ακούει την επόμενη μέρα 2.353 νέα κρούσματα, σου λέει ταβανώσαμε, πήγαν τα κρούσματα στο ταβάνι. Ενώ είναι πάνω από 60.000 τα τεστ. Όπως σου είχε πει και ένας καθηγητής, αν κάνεις 100.000 τεστ θα βρεις 7.000 κρούσματα. Ακριβώς. Ακριβώς.